Έχουμε ξεκινήσει, νομίζω, εδώ και 9 μήνες όλοι οι εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Όμως γνωρίζουμε και εμείς γνωρίζαμε πολύ καλά και οι νοσοκομειακοί γιατροί Καρδίτσας και πριν το 9 μήνο και την πανδημία τι γινόταν. Γνωρίζαμε τις χιλιάδες ελλείψεις σε προσωπικό πριν την πανδημία. Γνωρίζαμε τις ελλείψεις σε εξοπλισμούς, σε μονάδες ιατρικής θεραπείας. Γνωρίζαμε ότι αυτή η κυβέρνηση μαζί με τις προηγούμενες μας έκοψε το 13ο και 14ο μισθό. Γνωρίζαμε από πριν γιατί παλεύαμε να ενταχθούμε στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αλλά αυτή η ανένδοτη κυβέρνηση που υπάρχει σήμερα και είναι ανένδοτη γιατί παντού έχουμε ξελαργιαστεί να φωνάζουμε το τι είναι σωστό για το προσωπικό του δημόσιου συστήματος υγείας, τι είναι σωστό για τους ασθενείς μας και για όλο το λαό, κάνει τα στραβά μάτια, δεν το ακούει για να πέσει η δικιά μας φωνή σε τοίχο. Λοιπόν, νομίζω ότι και με την προσπάθεια εδώ του συναδέλφου, την κοινή προσπάθεια όλων των σωματείων των υγειονομικών, αλλά και όλων των σωματείων όλων των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των εμπόρων κτλ., η φωνή μας μπορεί να ακουστεί. Γιατί τα αιτήματά μας δεν είναι σημερινά, δεν προέκυψαν από τον κορονοϊό και την πανδημία. Τώρα επιταχύνθηκαν και ήρθαν στην επιφάνεια. Απ' τη μια μεριά μας χτυπάνε, απ' την άλλη όμως μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο ενωμένους στο να διεκδικήσουμε αυτό που χρειαζόμαστε εμείς, να διεκδικήσουμε αυτό που χρειάζονται οι ασθενείς μας, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Από την πρώτη στιγμή, σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Καρδίτσας, από το πρώτο κύμα, κάναμε κινητοποιήσεις στην πύλη του νοσοκομείου μαζί με φορείς, με σωματεία εργαζομένων στην πύλη του νοσοκομείου της Καρδίτσας. Σε ένα βαθμό καθιερώσαμε το να μπορεί να ακούγεται η φωνή μας τόσο τοπικά στην πόλη της Καρδίτσας, όσο μερικές φορές και αυτό να ξεπερνάει τα όρια του νομού μας. Και εδώ θέλω να επανέλθω ότι από τη μία μεριά εμείς διεκδικούμε αυτά που χρειαζόμαστε τόσα χρόνια και από την άλλη μεριά αυτή η κυβέρνηση, το Υπουργείο, αυτό είπε και οι διοικήσεις των νοσοκομείων, πατώντας σε νόμους που έφτιαξε η προηγούμενη κυβέρνηση, να σας πω κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία. Με υπογραφή του διοικητή της ΥΠΕ 27 Νοεμβρίου, γυρίζουν οι εργολάβοι στην καθαριότητα στα κέντρα υγείας, εν μέσω πανδημίας. Αντί να μονιμοποιήσουν τους συμβασιούχους που υπήρχαν στην καθαριότητα, τους απολύουν, χρησιμοποιώντας την τροπολογία που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα κόπτονται ποιος έχει σπίτι πού, γιατί γι' αυτό μαλώνουνε στα κανάλια και πετάνε του μπαλάκι αλλού. Γυρίζουν πίσω τους εργολάβους στα νοσοκομεία με την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα λέμε και λέω λίγα παραπάνω γιατί τα συζητάμε συχνά με τους συναδέλφους και στην Καρδίτσα, προσπαθώντας να αποκαλύψουμε ότι ακόμα και μέσα στην πανδημία αυτή το χαβά τους την ιδιωτικοποίηση, αυτή το χαβά τους η υγεία εμπόρευμα, αυτή το χαβά τους τα τεστ 80 και 100 ευρώ, αυτή το χαβά τους κανένα μέτρο προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτή το χαβά τους κανένα μέτρο προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια που υπάρχουν εδώ, αν και το έχουν αναγνωρίσει ότι οι χώροι δουλειάς και τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η κύρια αιτία διασποράς. Αυτή του χαβά τους χρήματα στις μεγάλες κλινικές και καθόλου χρήματα για τις ΜΕΘ. Άρα προχωράνε αυτό που εμείς παλεύαμε και αναδεικνύαμε χρόνια ολόκληρα. Σε αυτόν τον αγώνα, για να τελειώσω, θα είμαστε μαζί και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί ενωμένοι και στηριγμένοι στα σωματεία μας, στις ενώσεις μας, όχι μόνο των υγειονομικών, αλλά όλων των εργαζομένων, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων.